Κάποια απορριμμίσεις είναι ότι πήγε αρκετά καλά από άποψη συμμετοχή σε απεργία, κάποια σχολεία κλείσανε και πιστεύουμε ότι τα ποσοστά τελικά θα είναι πολύ καλά. Στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, αρκετές υπηρεσίες έχουν το προσωπικό συμμετέχει στην απεργία. Είναι υψηλό το ποσοστό συμμετοχής. Φυσικά να πούμε ότι είναι μια απεργία ενάντια σε όλα αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας, έτσι. Βέβαια, σαφώς. Και από εδώ και μετά τι, πιστεύετε καταρχήν ότι αυτή η μορφή κινητοποιήσεων και πάλι αποδίδει, είναι αποδοτική? Κοιτάξτε να δείτε, οι απεργίες πάντοτε όταν γίνονται συνειδητά από το λαό και όταν οι απεργίες αυτές έχουν μεγάλη συμμετοχή και διάρκεια, πάντοτε έχουν αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι ακόμα δυστυχώς μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν συμμετέχει. Έχουν φοβηθεί, έχουν κατατρομοκρατηθεί λόγω των οικονομικών μέτρων. Πιστεύουν ότι αν δεν κάνουν απεργία θα μπορέσουν να γλιτώσουν το μεροκάματο και δεν βλέπουν ότι σε αιτήσια βάση κάνουν μεγάλο ποσό των εισοδημάτων τους. Φανταστείτε δηλαδή ότι τα εισοδήματα τα οποία πλήγησαν στο δημόσιο τομέα φέτος είναι της τάξης των 1.000-1.500 ευρώ. Δηλαδή αν είχαν κάνει πέρσι σε 30 μέρες συνειδητά απεργία, θα είχαν χάσει λιγότερα χρήματα από αυτά που χάσανε μόνο από την εφαρμογή των νέων μέτρων. Οπότε φαντάζεστε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο κακή, πολύ πιο σύνθετα και ότι είναι μια κατάσταση την οποία ο κόσμος θα πρέπει να αγωνιστεί για να την ανατρέψει. Μάλιστα. Επόμενη κινητοποίηση 19 το Οκτώβρη. Ναι, βέβαια, 19 το Οκτώβρη. Θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει, και αυτό είναι το σημαντικότερο σημείο το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν κανένα όφελο στη χώρα μας. Είναι μέτρα τα οποία δηλαδή παρθήκαν. Υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Υπάρχουν μυστικά κονδύλια, όπως μάθατε πρόσφατα, τα οποία συναργές κάτω το τραπέζι στη Βουλή της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Και ήδη, ας πούμε, ταυτόχρονα αποφασίζουν να βγάλουν 30.000 κόσμο που είναι κοντά στη τάξη στην εφεδρεία. Φανταστείτε λοιπόν, ας πούμε, ότι δεν είναι δυνατόν όταν υπάρχουν τέτοιες συναλλαγές αυτή τη στιγμή να μπορούμε να λέμε ότι διώχνουμε 3.000 κόσμο εκτός χώρου εργασίας, να τους αφήνουμε άνεργους. Mm. Δηλαδή, για τι πληρώνει αυτή τη στιγμή ο κόσμος? Μπορείτε να μου πείτε τι πληρώνει αυτή τη στιγμή ο κόσμος? Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παρθήκανε, τι αποτέλεσμα είχαν? Μειώθηκε το έλλειμμα? Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή ο κόσμος να καταλάβει, να φύγει από τον καναπέ, να φύγει από την καρέκλα και να ξεσηκωθεί. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει.